Νέα ευρήματα έφεραν στο φως οι έρευνες της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου γύρω από τη δράση των δύο Αλβανών που έσπερναν κοκαίνη σε χωράφι στη Χερσόνησο, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο ηχηρό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών που κατάφεραν. Σήμερα το πρωί, σε συνέχεια της επιχείρησης που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, αστυνομικοί επέστρεψαν στο επίμαχο χωράφι και κατάφεραν να εντοπίσουν νέα παρτίδα κοκαίνης. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προηγήθηκε παραγγελία της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Το αποδεικτικό υλικό δεν συνδέεται οπωσδήποτε με τους συγκεκριμένους. Αυτό έχω να πω, προκαταβολικός. Δεν είναι πάντως στον αύριο χώρο, δηλαδή σε χώρο που είναι υπό την κατοχή τους, υπό την έλεγχο ή διαχείριση. Πάντως είναι ένας ανοιχτός χώρος, ξένος. Οι έρευνες έγιναν στο χωράφι που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι του βασικού κατηγορουμένου, αλλά και σε ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν. Εκεί εντοπίστηκε νέα ειδική κρύπτη, την οποία χρησιμοποιούσαν για να κρύβουν και να μεταφέρουν τα ναρκωτικά. Η κρύπτη άνοιγε με το συνδυασμό χρήσης τριών πλήκτρων από το ταμπλό του αυτοκινήτου, τον οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακαλύψουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι αν και μέσα υπήρχε μικρή ποσότητα κοκαίνης, εκτιμάται ότι η χωρητικότητα της κρύπτης αγγίζει ακόμη και τα 10 κιλά ναρκωτικών ουσιών. Από το χωράφι και αφού έσκαψαν σε βάθος μισού μέτρου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανασύρουν ακόμη 250 γραμμάρια κοκαίνης, με τη συνολική ποσότητα που έχει κατασχεθεί να ξεπερνά το 1 κιλό και 100 γραμμάρια. Πλέον το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο Αλβανών διευρύνεται και η απολογία τους αναβλήθηκε για αύριο το πρωί.